Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 10 ακριβώς. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάγκη Κουρή. Μάγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μπούμε σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Σε γιορτινό κλίμα. Το Αγίου Σπυρίδων δεν γιορτάζει. Φροντίζει η κυβέρνηση πάντως για γεγονότα, για θέματα. Το σοου που δόθηκε χθες στη συνεδρίαση των δικαστών. Τον κύριο Κοντονή, υπουργό δικαιοσύνη, να έχει σηκώσει το μαστίριο εναντίον των δικαστών. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργούν θέματα μια στιγμή στην άλλη. Είναι το θέμα με το πόθο ενέσχυση των δικαστών, που τη μισή αλήθεια είναι ένα. Μέχρι το 2016 κατέθεταν τα πόθο ενέσχυση στον Άριο Πάγο και σε ανεξάρτητη αρχή. Άλλαξαμε ένα νόμο και τώρα ο έλεγχος των πόθο ενέσχυση των δικαστών θα είναι διορισμένοι από τον Υπουργό κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι. Και εκεί είναι η διαφωνία των δικαστών, ότι δεν μπορεί τα πόθη ενέσχυση δικαστών να ελέγχονται με άτομα που δεν έχουν την εγκυρότητα. Ναι. Όχι ότι διαφωνούν, και από εκεί πέρα έχει αρχίσει ένας ολόκληρος κύκλος. Εκτιμούν οι δικαστές ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και ούτε θηρίδες θα μπορούσαν να τις έχουν βρει στις τράπεζες. Και νομίζω ότι αρχίζει μια κόντρα μεγάλη που θα την πληρώσει και η δικαιοσύνη, διότι όσες φορές επιχειρήθηκε να στηρίξει τον τοίχο η δικαιοσύνη, νομίζω ότι εκεί είχαμε μεγάλο κόστος. Πάντως έχει διαφορετικά επεισόδια και κρατάει εδώ και αρκετό καιρό αυτή η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Γιατί Μάικη. Κάποιοι νομίζω ότι δεν πειθαρχούν. Ναι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και από τη στιγμή που μάλιστα που τόσο δημόσια έγινε αυτή η σύγκρουση χθες και μάλιστα δεν τα ρεπορτάζ που ακολούθησαν σήμερα στις εφημερίδες δεν ήταν πλήρη. Διότι στην έχει ήταν πολύ βαριά. Πήρε το λόγο ο κ. Ασπογέρακας εκ μέρους των δικαστών και είπε τα εξαμάξεις. Ότι που πάει αυτή η ιστορία. Είναι το θέμα αυτό. Οι δικαστές καταγγέλνουν βεβαίως ομοί παρέμβαση. Νομίζω ότι παρενέβησαν και τα πολιτικά κόμματα σε αυτή την αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε και παραίτηση του κυρίου Κοντονή. Ναι, αλλά το θέμα όλο θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρέμβει κανένα κόμμα. Διότι δεν χρειάζεται να παρέμβουν, διότι ζημιά κάνουν. Διότι προσπαθεί ο καθένας ποιος θα έχει τη δικαιοσύνη μαζί της. Λάθος είναι. Και είπα, όπως είπα προηγουμένως, πολλές φορές το έχουν πληρώσει οι πολιτικοί όταν επιχειρούν να βάλουν χέρι στη δικαιοσύνη ή να προσελκύσουν δικαστές για να βγάζουν τις επιθυμητές αποφάσεις. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Ερντογάν που δεν πρόλαβε να φύγει και τα πήρε πίσω όλα αυτά που έλεγε εδώ. Ενώ ήταν εν πτήση από τη Θράκη προς την Τουρκία. Τόσες αλλαγές σε σχέση με αυτά που είχε πει εδώ, λέει, εγώ πιστεύω ότι αν χρειάζεται, αν επιχειροποίηση να θέλω, η συνήθεια της δουλειάς μπορεί να τροποποιηθεί. Ναι. Εγώ λέει, δεν είπα να επιχειρωθεί, αν χρειάζεται. Επίσης, ότι η Τουρκία δεν επιφθαλμιά εδάφη της Ελλάδος. Και αλλά και κανένας άλλου κράτους. Έχει καμιά αξία αυτή η δήλωση. Ασφαλώς, ναι, αλλά προσπαθεί τώρα να διαφοροποιήσει το κλίμα. Απόστολος Αποστολόπουλος, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι... Καλησπέρα. Καλησπέρα, ότι αλλάζει συνολικά η ρητορική του σε σχέση με αυτό. Δεν είναι πια τόσο κατηγορηματικός, που νομίζω ότι δεν είναι αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης που έγινε επί ελληνικού εδάφους, αλλά το ότι δέχθηκε κριτική και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον άρνηση, απόρριψη αυτής της ρητορικής και από το Βερολίνο και από τις Βρυξέλλες, αλλά και από το εσωτερικό του, από την Τουρκία, από το Κεμαλικό Κόμμα. Νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε στο να αλλάξει τουλάχιστον η ρητορική του Ερντογάν πριν καν επιστρέψει στην Τουρκία. Καλά, θα τα πούμε αυτά. Φαντάζομαι θα το συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα, να μην πάω τώρα το λόγο. Δημιουργήθηκε, λέει, η εντύπωση ότι η Τουρκία αποφθαλμιά την εδάφη της Ελλάδος. Δεν βγήκε όμως ποτέ από το στόμα κανενός ότι υπερφθαλμιούμε εδάφη κανενός. Εμένα μου λες. Τα ξεχνάει. Κύπρος, παραβιάζει καθημερινές τα χωρικά ύδατα. Λέει ο άνθρωπος. Λέει ο άνθρωπος, εντάξει, λέει. Λοιπόν, ξεχνάμε. Έχαμε τον παράπονο βέβαια ότι το τζαμί που φτιάχνουμε δεν δείχνει ότι δεν μοιάζει με τζαμί, διότι η πρώτη προϋπόθεση του τζαμιού είναι ο μιναρές. Ότι δεν υπάρχει μιναρές. Επίσης. Άμα το δώσουμε, κάνει και τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά. Πάντως έχει δίκιο σε αυτό. Τυπικά έχει δίκιο ότι ο μιναρές είναι τμήμα του τζαμιού, είναι τμήμα όπως είναι το κοδωροστάσιο σε εμάς. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Επίσης, λέει και άλλο παραμύθι. Εμείς είμαστε γείτονες.
δεν ωφελούν κανέναν οι καυγάδες. Σωστά. Πολύ σωστά. Επίσης, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την εδαφική της ακεραιότητα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε βήματα που θα εξασφαλίσουν ωφέλη και στις δύο χώρες και στους δύο λαούς. Αυτά είναι τα πέδω πέρα. Όλα τα πράγματα. Αν τα δει, θα άναψε φωτιές. Αυτό είναι το σημαντικό από τον κύριο Ερντογάν και μάλιστα αποκάλεσε τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, άνθρωπο πιστό, διότι η νύχτα που έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 τον πήρε τηλέφωνο και ότι ήταν κοντά του. Αυτά και τελικά διεθνή επίχυση από αυτά η λέξη του Κολοτούμπα. Μετά την Ισπανία με τον άλλον τον πολιτικό, έτσι. Πρέπει να το κατοχυρώσουμε. Τον Πρωθυπουργό της Καταλωνίας. Πρέπει να το κατοχυρώσουμε και να ζητάμε και δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα για όποιον το χρησιμοποιεί. Την άλλη μεριά, επίσης, έχουμε σήμερα ότι απεργία την Πέμπτη πανελλαδική που έχει προκηρύξει για ΣΕ και ΑΔΔ. Για ΔΕΔΗ και είναι πάρα πολλές οι τάξεις, είναι και η ΔΕΗ, όλα μαζί. Και είναι και βέβαια και το 50-1 που έχει πάρει πίσω το σχετικό νομοσχέδιο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μετά τα Χριστούγεννα, με τις γιορτές, θα επαναφερθεί. Θα το επαναφέρουμε, ναι. Επίσης, πληστηριασμοί στη μέση διάταξη, περικοπές στις συντάξεις, τα προαπαιτούμενα μπροστά στην πόρτα. 82 είναι που απομένουν και πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα πολύ σύντομα. Μας είπε ο κύριος Κοστέλο, ο Ντεκλάν Κοστέλο. Λεφτά να εισπράξει, έχει ανάγκη από έσοδα, αυστηροποιούν τις προϋποθέσεις για εκατομμυριακές δόσεις. Που σημαίνει βέβαια ότι θα μην υπάρχει πολύ απ' έξω. Εφόσον λέει, δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το δημόσιο, η οποία θα βεβαιωθεί στο όνομά τους, αν την 1η-1η-18 δεν θα μπορούν να μπουν στις ρυθμίσεις. Ας κάνουμε μια φυλακή όλη την Ελλάδα και θα ψάχνουμε μετά να βρούμε λεφτά. Αυτά ας πληρώσουν και να πάμε στο. Ένα συνολικό κατασχετήριο θα βγει. Ναι. Χειροπέδες τώρα τα όλα μαζί. Λοιπόν, να δούμε τους καλεσμένους μας. Κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Καρακλιούμη. Απόστολος Αποστολόπουλος, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλησπέρα και πάλι. Ναι, τον παρουσιάστηκε μάλλον προηγουμένως. Ο κύριος Μενέλαος Τασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλησπέρα. Μαζί μας και ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, δήμαρχος Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Τα τρία β' σας λείπει μόνο η Βάρκιζα. Η Βάρκιζα είναι μέρος της Βάρης. Μάλιστα. Μετέχει σε ένα από τα τρία β'. Εννοώ στο τίτλο. Την έκανε όπως με τον κύριο Τσίπρα. Λέσβος, Μύθυμνα. Ναι, για να είναι όλα β'. Άλλο Μύθυμνα, άλλο Λέσβος. Και άλλο Μυτιλίνη. Και εξ αριστερών ο καλός συνάδελφος Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης από το Βήμα της Κυριακής και τα Νέα. Καλησπέρα. Από το Βήμα. Καλησπέρα. Σε ποιο από όλα. Έχουμε μια τροπά δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Είναι ένα μέτωπο το οποίο ήταν ανοιχτό εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Απλώς αναζωπηρώθηκε η ένταση χθες στην Γενική Συνέλευση των Εισαγγελέων και των Δικαστών με τα όσα είπαν και οι δικαστές, αλλά και την στάση του κυρίου Κοντονίου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος επέλεξε από το Βήμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να εξαπολύσει επίθεση στους δικαστές για το θέμα του Ποθενέσκες. Μείζον θέμα για την κυβέρνηση και εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο. Θέλουμε δικαστές οι οποίοι δεν συντάσσονται με τον νόμο ή θέλουμε δικαστές οι οποίοι να ενεργούν πάνω από τον νόμο. Όταν καλούνται να εφαρμόζουν τους νόμους, θα πρέπει και οι ίδιοι να τηρούν τους νόμους. Και από τη στιγμή που υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, δεν θεωρώ ότι ο δικαστής είναι περάνω των νόμων και άρα πάνω από τον μέσο πολίτη, ο οποίος πάρα πολύ είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε υπόθεν έσχεση, γιατί με το ίδιο τη λογικό και εγώ ως δημοσιογράφος δεν θέλω να υποβάλω υπόθεν έσχεση κάθε χρόνο. Είμαι υποχρεωμένος όμως. Όπως και εσείς κύριε Υπουργέ. Υποτίθεται ότι διαφωνούν στην ηλεκτρονική υποβολή του Ποθενέσκες και ποιο είναι το όργανο το οποίο το ελέγχει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεμτό. Δεν θεωρώ ότι έχουν να κρύψουν κάτι οι δικαστές. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, ούτε από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά το να λες όμως ότι αρνούμε. Δηλαδή, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΤΕΧΘΕΣ, του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, για ομοί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αν η ομοί παρέμβαση στη δικαιοσύνη είναι μόνο στο ζήτημα του Ποθενέσχες, το πώς τοποθετεί την κυβέρνηση. Είναι και σε διάφορα άλλα που αφορούν τα συνταξιοδοτικά τους, τα οικονομικά τους. Δεν το προσδιορίζω όμως. Αλλά έχουν νομιμοποιήσει κατά τα λοιπά όλο το υπόλοιπο μνημόνιο για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι όμως ότι δεν διαφωνούν και με την ηλεκτρονική, είπε το δικαστήριο. Δεν φάνηκε αυτό όμως. Ναι, ηλεκτρονική. Αλλά δεν διαφωνούν, διότι δεν αφήνει ο κ. Κοντονής. Πρέπει να πει σε ποια σημεία είναι αυτή. Ακριβώς. Ότι και αλλάξανε της, τον νόμο. Και από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει. Άλλαξε ο νόμος. Για να είμαστε δίκαιοι. Η επιτροπή που ελέγχει τα υπόθενέσεις στελεχώνεται πλέον από απλούς διοικητικούς υπάλληλους. Ακριβώς.
Ακριβώς. Με πάρα πολλές ελλείψεις, με πολλά προβλήματα στον έλεγχο. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, και να το πάω λίγο ευρύτερα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει το τοποθέτηση. Από τη στιγμή που όλα είναι ηλεκτρονικά πλέον και από τη στιγμή που έχεις το τάξη και τη δυνατότητα με, ένα, με το πάτημα ενός κουμπιού να έχεις την πλήρη εικόνα του χύψη ο μέγα φορολογούμενου, δεν καταλαβαίνω, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Στηβαζόταν τα προηγούμενα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, τα οποία ποτέ κανένας δεν έλεγχε. Γιατί αποτελεί ιδιαίτερο αδίκημα η υποβολή ή η ψευδής υποβολή και είναι διεθνές το ποσό. Προφανώς, αλλά επαναλαμβάνω όμως, όταν έχεις τη δυνατότητα με το πράγμα του σκουπιού. Δεν έχει να κάνει με την ουσία του ελέγχου. Δεν έχει να κάνει με την ουσία του ελέγχου, αλλά με την αυστηροποίηση της διαδικασίας της υποβολής. Όμως με τον τρόπο που γινόταν, Σπύρο μου, αν κατέθετε εσύ σήμερα ποθενέσχες και έλεγε ότι έχω 300 ευρώ στην τράπεζα, αλλά έχει πληρώσει εντωμεταξύ το βράδυ, είχε τραβήξει η τράπεζα τα 50 ευρώ που χρωστά, α πούμε, στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ. Θα μπορούσα να σου πω ότι το πόθο θα είναι άσχησο, είναι ανακριβές. Ακριβώς. Γινόταν και αυτό. Μα, πάνω και αυτό που στηβάζονταν τα χαρτιά εδώ πιο κάτω στην υπηρεσία στη Χαμοστέρνας, όπου έμπαινε και ήταν μόνο χαρτιά. Πάνω σε αυτό που λέει η κυρία Καρακλούμε, να σας θυμίσω ότι μόλις το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, καταθέσαμε πόθο ενέσχυση για το 2015. Ναι. Το είχαμε για το 2016. Και φανταστείτε τώρα. 15, να συζητάμε το 2017 για το πόθο ενέσχυση του 2015. Ήταν και τρία χρόνια μετά τη λήξη της θείας, τουλάχιστον μετά το έκαναν ένα. Ναι, αλλά έτσι μπορούμε να λέμε ότι, να λέει η κάθε κυβέρνηση δηλαδή, ότι εγώ εφαρμόζω το πόθεν έσχεση, επομένως ελέγχω τη διαφθορά κτλ. Γιατί να το καταργήσει. Μα πλέον οι ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις έχουν πρόσβαση και στις καταθέσεις μας, οπότε δεν μπορούν αυτά τώρα, να, δεν μπορούν να το το πόθεν έσχεση έχει μια ιστορία. Καθιερώθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Εξαγγέλθηκε και καθιερώθηκε. Ναι, απλώς τώρα πρέπει να φτάσουμε και στην ουσία εκτός και από την ιστορία. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε ποτέ στην ουσία. Υπάρχουν τόσες λίστες με τόσα ονόματα. Είδατε ποτέ κανένα. Τέλος πάντων, δεν είδα κανένα να πιάσει. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, εκτός από δεν θέλουμε. Μόνο ο Γιάννης Φουβατώνη δεν ήταν που είχε ξεχάσει να δηλώσει κάτι εκατομμύρια. Να κρατάμε την τέτοια ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Και σαν απειλή έναντι όλων όσων υπάγονται στην σχετική υποχρέωση. Όσο υπάρχει, απλώς αν μου επιτρέπετε για να το πάω λίγο παραπέρα, πέρα από το πόθεν έσχεση. Το θέμα του πόθεν έσχεση, εντάξει, είναι μια φορμή για να υπάρχει αυτός ο καυγάς της κυβέρνησης, τμήματος της δικαιοσύνης. Δεν είναι στο σύνολό της η δικαιοσύνη και έχει σημασία αυτό. Γιατί υπάρχει ένα τμήμα της δικαιοσύνης. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα τμήμα της δικαιοσύνης, το οποίο είναι προς τα δεξιά, θα έλεγα, θα σου το ανοίξω λίγο το θέμα, το οποίο λέγεται από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κίνημα Αλλαγής σήμερα, ότι είναι ουσιαστικά φύλλα προσκύμενο προς την κυβέρνηση. Έχουμε και αυτή την κατηγορία. Υπάρχει κατηγορία. Αυτό υπήρχε πάντα, όμως, υπάρχει, υπήρχε. Μα δεν το αρνούμε. Είναι περίπτωση να το λέμε. Δεν το αρνούμε αυτό. Ναι, αλλά τώρα όμως. Πάντα υπάρχουν διαφορές αυτές. Τώρα όμως θεωρούν ότι είναι πιο έντονο. Σε μεγάλο βαθμό. Είχαμε και το θέμα των πολιτικών αδειών και άλλα. Το θέμα του πόθεν έσχεσης θα πρέπει να ξαναμπεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναθεωρητισμού. Και μια και τυπικά τα μνημόνια τελειώνουν με τον καινούργιο χρόνο και να αρχίσουν να καταργούμε πράγματα. Έχει φτιαχτεί ένα πλέγμα νόμων, τάχα μου, διοικητικών πράξεων, ελέγχων κτλ. Τα οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδίέξοδο. Εδώ μας χρωστάνε. Τα πόθεν έσχεσης είναι για πέταμα όλα αυτά. Όλοι πρέπει να κάνουν πόθεν έσχεσης καταρχήν. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Δεν υποβάλλουν όλη φορολογική δήλωση. Και όποιοι θέλουν να ελέγξουν, να πάνε να τους ελέγξουν. Και όταν τους ελέγξουν, να τους καλέσουν να τους ζητήσουν διευκρινήσεις. Έχουν πάρει όλα τα στοιχεία από τις τράπεζες. Βεβαίως. Οι τράπεζες έχουν και όλοι οι άλλοι έχουν καταργήσει τα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο οι εγκληματίες. Για να τους αποκρύψουν και να παίξουν το παιχνίδι ποινικολόγοι. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι υπόλογοι σε αυτήν την κατάσταση. Μετά, τα capital control. Τι θα γίνει με τα capital control? Τι θα γίνει με αυτές τις υποθέσεις? Πότε θα αρχίσει η χώρα να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο σοβαρά σιγά σιγά? Πότε θα αρχίσει αυτή η ασφικτική μέγενη στον πολίτη, στον επενδυτή, στον επαγγελματία, σε όλα αυτά να σταματήσει να λειτουργεί στην κατάσταση αυτή η οποία πλέον έτσι δεν μπορεί να δουλέψει η χώρα? Δεν παίρνει μπροστά. Υποτίθεται ότι όταν τελειώσουν τα μνημόνια θα τελειώσουν. Όχι, δεν υποτίθεται τίποτα. Δεν υποτίθεται τίποτα. Για να τελειώσουν αυτό, τελειώνει τυπικά μια κατάσταση. Ωραία. Αυτό είναι μια λειτουργία η οποία είναι η σχέση η οποία έχει. Οι δεσμεύσεις παραμένουν όλες. Ναι, και η Επιτροπή. Τις άλλες δεσμεύσεις. Εδώ λοιπόν τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να πεις τελειώνω. Εγώ βγαίνω, ας πούμε, τον Αύγουστο του 18 από τα μνημόνια και ταυτόχρονα όλα τα άλλα είναι στη θέση τους. Τι γίνεται? Απλά δεν θα λειτουργήσει η χώρα. Να προσθέσουμε σε αυτήν την ιστορία που. Για να λειτουργήσει, δεν θέλουμε. Ο Άγιο χθε πια σκοτωνή είπε για μια υπόθεση. Η υπόθεση αυτή αφορά τον κ. Μαρινάκη. Το βούλευμα ήταν τον Αύγουστο του 2016.
όλη η διαδικασία που λέει για την καθυστέρηση ο κ. Μοντογιώτη ξεχνάει ότι υπήρχε αίτηση εξαιρέσεων. Που έπρεπε να βγουν βουλεύματα. Τέλος Νοεμβρίου εκδόθηκε το πόρισμα και έχουν ασκηθεί πλέον ποινικές διώξεις. Στον κ. Μαρινάκη. Σε όλη αυτή η ιστορία δεν ξέρω σε ποιους. Επομένως... Ο κ. Μαρινάκης στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν οι κατηγορίες οι οποίες υπήρχαν κατάπησαν ουσιαστικά. Και υπάρχει και αίτηση ανέδρασης στον Άγιο Πάγο. Για τη βασική κατηγορία. Τη βασική κατηγορία. Δήμαρχε, κύριε Κωνσταντέλο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Ότι απλώς ανασύρουν διάφορα πράγματα. Εμείς από πλευρά υποθενέ καταθέτουμε εσείς. Εμείς καταθέτουμε, αλλά ξέρετε ποιο το πρόβλημα δεν είναι ότι καταθέτουμε. Γενικότερα η χώρα έχει ένα ποθενέσχε αλλαγκρέτσια. Έτσι δεν υπάρχει τέτοιο ποθενέσχε. Είναι ραμμένο και φορεμένο στα κατά πώ μα βολεύει. Θα σα πω μόνο το εξή για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Με την τελευταία νομοθεσία του ποθενέσχε, εμεί πλέον ω Δήμοι, εντάξει δεν μιλώ για τον Δήμαρχο, δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι χειρίζονται με τις αποφάσεις τους χρήματα και κονδύλια σοβαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα στους Δήμους να επανδρώσουμε τις επιτροπές αλλά και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων που διαχειρίζονται πολύ μικρά ποσά ή κάνουν μια παραλαβή ενός έργου, γιατί ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που μετέχουν γη έχουν με τον νέο νόμο υποχρέωση να καταθέσουν πόθεν αίσθηση, το οποίο είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Πρώτον, χαρτιά και όλα αυτά. Χαρτιά, ιστορίες. Δεύτερον, επίσης πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ναι, να ελέγξουν το ποθενέσχε στο δικό μου. Γιατί να το κάνουν φεϊβολά νόμος. Εξηγήστε μου έναν λόγο, για ποιον λόγο, ποιος νόμος, ποια διοντολογία λέει ότι το κόπολο τι θέλει. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Κολοσσέο να έχουμε μέσα τα λιοντάρια και τους χριστιανούς. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θέλει να ελέγξει κάποιος αν εγώ έχω διαχειριστεί με έναν πολύ βρώμικο τρόπο τα οικονομικά του Δήμου και έχω πλουτίσει πολύ ωραία, να βάλει τις διαδικασίες αυτές οι οποίες θα ελέγξουν πώς ακριβώς εγώ βρήκα στην κατοχή μου αυτόν τον νέο πλούτο, να το κάνει με συγκεκριμένες διαδικασίες, χωρίς όμως να κάνει φεϊβολάν στο ηλεκτρονικό τύπο και στα διάφορα μίδια αυτή την ιστορία. Για τον έλεγχο του πόθεν. Εδώ γίνεται μόνο δημοσίευση του τι έχεις. Τίποτα. Όχι από που το έχεις. Βεβαίως, γίνεται αυτό. Και γίνεται ανάγνωσμα. Γιατί τα πόθεν έχεις των βουλευτών είναι το καλύτερο ανάγνωσμα. Θα πω απλά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουρή, το εξής, ότι για να δέσω λίγο την κουβέντα με την ιστορία που έγινε χθες με τον κύριο Κοντονή, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι από κάποιο όριο και μετά πέρασε λίγο τα όρια. Αλλά να πω το εξής, και εμείς ως πολίτης τώρα, όχι ως δήμαρχος. Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από συμπεριφορές μεγαλοσυντεχνιακές. Δηλαδή, θυμίζω ότι, παραδείγματος χάρη, η εξαιρετική αυτή ομάδα των δικαστών, η επαγγελματική τάξη, είναι αυτή η οποία αποφασίζει με δικαστικές αποφάσεις το λεγόμενο μισθοδικείο για το ύψος των αποδοχών τους. Θα σας πω επίσης ότι επειδή ο έλεγχος του πόθεν έσχες εδώ προέκυψε ότι θα γίνεται από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το ειδικό βάρος ή το κύρος να κάνουν αυτή τη δουλειά για τα πόθεν έσχες δικαστών, θα σας πω μόνο το εξής για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει. Γνωρίζετε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, που είναι ο μεγαλύτερος δήμος στη χώρα, μπορεί να τεθεί σε αργία σήμερα σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με την απόφαση ενός υπαλλήλου της ιεραρχίας μεσαίας στάθμης. Αυτό πώς επιτρέπεται λοιπόν να γίνει. Επιτρέπεται ένας αιρετός, ο οποίος μάλιστα έχει και πολύ μεγάλη νομιμοποίηση, εφόσον εκλέγεται από μισό εκατομμύριο κόσμο, να θέτεται σε αργία με μια απλή διοικητική απόφαση μέχρι ότου να διερευνηθεί αυτό με κατάσταση. Χρόνια πίσω. Αυτό μας πηγαίνει περίπου το 2006 και στη συνέχεια το 2010. Στους δύο τελευταίους. Και εγώ δεν είπα ότι κανένας πρέπει να είναι στο απειρόβλητο. Όλοι πρέπει να ελέγχονται, όλοι πρέπει να λογοδοτούν, αλλά μην χάσουμε και την αίσθηση του μέτρου. Όχι, σε αυτό που έλεγε ο κύριος Δήμαρχος και αυτό που είπε και η κυρία Καρακλήμου που επισήμανε για το έσχες. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα και πάντα είχαμε το θέμα πώς θα δηλώνουν οι υπουργοί, οι βουλευτές και γινόταν φεϊβολάν. Τώρα απλώς γίνεται το εξής. Κάθεται ο άλλος στη Βάρκιζα, τη λέγαμε για τη Βάρκιζα πριν. Πίνει τον καφέ του και κατηγορεί τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή δεν ξέρω ποιον άλλο, τον πολιτικό του αντίπαλο και κάνει ουσιαστικά φεϊβολάν το πόθεν έσχες, λέγοντας τα μύρια όσα. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία προστασία. Καμία απολύτως προστασία. Και αντί να μπορέσουμε να δώσουμε στις υπηρεσίες το κατάλληλο δυναμικό, να γίνει πραγματικά έλεγχος και να δούμε πραγματικά σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να δούμε πού βρέθηκαν χρήματα, αν βρέθηκαν χρήματα, πώς βρέθηκαν, από ποιες δραστηριότητες, γίνεται ουσιαστικά ένα τσουβάλιασμα
με αποτέλεσμα να ισοπεδώνονται και να ισοπεδώνονται χαρακτήρες, προσωπικότητες. Με τη συνέπειση υπάρχει αυτό. Για την απαξίωση τη πολιτική. Για την απαξίωση τη πολιτική όμω. Μα δεν αφορά μόνο του πολιτικού. Πάντω. Και αφορά μια σειρά από άλλου κλάδου. Ναι, συγγνώμη. Πρέπει να είμαστε ο πρώτο μετά του πολιτικού κλάδου που υποχρεώθηκε. Γιατί ο δημοσιογράφο, λοιπόν, Σπύρο, ο οποίο είναι στο desk και κάνει εσωτερική σύνταξη, είναι υποχρεωμένο να υποβάλει υποθέσει. Έχει κανένα ταραβέρ με την εξουσία. Έχει καμία συνδιαλλαγή με την εξουσία. Ακόμα περισσότερο. Γιατί ο άνεργο δημοσιογράφο υποχρεώθηκε να υποβάλει υποθέσει. Κακό. Δεν σου αυτό. Δεν είναι μια στοχοποίηση. Ναι, μια υπερβολή. Από όσο εργαζόμενο να πει λίγο. Τίποτα. Θέλω να πω μόνο ότι η πείρα, δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, δείχνει ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για την ουσία του πράγματος. Είπα απλώς το τυπικό. Να εντοπίσει αν υπάρχει διαφορά. Και δειγματοληπτικά να υπάρχει. Αν ο Αποστολόπουλος είναι διεφθαρμένος ή δεν είναι διεφθαρμένος, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται, το είπα και πριν. Ενδιαφέρεται για τον τύπο. Να καταθέτει κανείς πόθεν έσχες και έτσι όλοι να είμαστε καλυμμένοι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν, ούτε από αυτή την κυβέρνηση, ούτε από την προηγούμενη, ούτε από την πιο προηγούμενη και 10 χρόνια πίσω και 20 χρόνια είπα το πόθεν έσχες το καθιέρωσε ο Γιώργος Παπανδρέου το 65. Για τους πολιτικούς. Είδαμε κανένα πολιτικό τα τελευταία 60 χρόνια να παθαίνει κάτι λόγω πόθεν έσχες. Κάπου κανένα. Μαρία, θες να πεις κάτι πριν πάμε σε διάλειμμα? Ναι, ότι σχολιάζουμε το πόθεν έσχες. Αυτό που μετράει είναι ένα νούμερο. Να ακούσουμε δηλαδή αν εσύ έχεις, ξέρω εγώ, 100.000 ή 200.000 στην τράπεζα και κανείς ποτέ δεν σκέφτεται ότι μπορεί ένας πολιτικός να έχει πολλά λεφτά, γιατί πριν ασχοληθεί με την πολιτική είχε κάνει και μια καριέρα. Τίποτα. Νούμερο και τέλος. Για να κάνει εντύπωση. Χωρίς να σκεφτούμε ότι κάποιος μπορεί να τα έχει βγάλει και αυτά τα χρήματα με την εργασία του. Και αρχίζει το κουτσομπολιό στο γραφειοκίνητο. Εργάζεται στον κερατά, τάδε, πουτάκι. Αν όμως κανείς τα πόθεν έσχες, θα του πει σε λαβράκια. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αλλά όχι μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλώρα. Αυτό γίνεται όμως. Καίγονται και τα χλώρα μαζί με τα ξερά. Μάλιστα. Σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε σε λίγο.